Σε ό,τι αφορά τη Λίτσα, μη σας πω πολλά. Δίνουμε μάχες στη Βουλή κάθε μέρα. Είναι μεγάλη μου τιμή να δουλεύω μαζί της. Δεν είναι εύκολο το έργο, είναι δύσκολο. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει μείνει πια η μόνη παρουσία του ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν είναι καλό για το κόμμα, αλλά εκεί πέρα δίνονται μάχες οι οποίες αφήνουν το αποτύπωμά τους και θα μιλήσω λίγο γι' αυτό. Όπως ξέρετε, τουλάχιστον εγώ σας κάλεσα εδώ επειδή έχουμε μία εσωκομματική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ. Μία εσωκομματική διαδικασία η οποία όταν ξεκίνησε ήτανε χαμηλών προσδοκιών. Άλλωστε, τον αρχηγό του τρίτου κόμματος ψηφίζαμε. Δεν είναι να πεις ότι από τρίτο κόμμα αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε να βάλουμε και πολύ ψηλά τον πήχη στον ποιο θα ψηφίσουμε για πρόεδρο. Αρχηγός τρίτου κόμματος δεν είναι αμεληταία περίπτωση προς Θεού, αλλά δεν είναι και να πεις ότι είναι αυτό το πράγμα το οποίο περιμένει η Ελλάδα ολόκληρη να δει τι θα γίνει. Άρα είναι πολύ λογικό, όταν πρώτο είδαμε αυτή τη μάχη, να νιώθουμε όλοι μας καλά με τις επιλογές και λίγο να μην μας νοιάζει πολύ και ποιος θα κερδίσει. Δεν πρόλαβε να βγει το καλοκαίρι και η μάχη που ήταν για αρχηγός του τρίτου κόμματος έγινε μάχη για τον αρχηγό του δεύτερου κόμματος. Αυτό που λέμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μέχρι να τελειώσει αυτή η μάχη στις 13 Οκτωβρίου, αυτό το οποίο θα κοιτάζει η Ελλάδα ολόκληρη είναι αν θα έχουμε επιλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ, να το πάει στην κυβέρνηση και να κυβερνήσει τη χώρα με έναν τρόπο που θα μας κάνει περήφανος, που θα ξαναφέρει την κοινωνία κοντά στην πολιτική και που θα αρχίσει να δίνει ελπίδα στον κόσμο. Άλλος πήχης. Άλλος πήχης. Αναλογιστείτε το αυτό λίγο. Διότι αύριο τα βλέμματα δεν θα είναι μόνο πάνω σε μένα ή σε οποιονδήποτε κερδίσει αυτές τις εκλογές, θα είναι και πάνω σε εσάς. Στους ανθρώπους που επιλέξατε. Ποιος θα ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δεν είναι αστείο πια. Διότι θα κρίνομαστε όλοι από τις επιλογές που κάνουμε. Και γιατί τις κάνουμε. Και ποια σημάδια έπρεπε να δούμε που δεν είδαμε. Και ποια σημάδια που δεν είδαμε κάνουν κακό στη χώρα καταρχήν και στην παράταξη μετά.